τα θέματα που θέτει και πάρα πολλοί κόσμος. Πάντως σήμερα είναι τελευταία μέρα, ναι, να πούμε έτσι. Η διαπραγμάτευση θα γίνει ή θα μπορεί κλείσει ή δεν θα κλείσει. Μπορεί και την Τρίτη να έχουμε ραντεβού ή και σήμερα το απόγευμα. Θα αύριο φεύγουν οι Τροϊκανοί. Νομίζω ναι, γιατί υπάρχει το Eurogroup. Άρα πρέπει να λήξετε σήμερα ή αργότερα. Ή αύριο το πρωί. Λοιπόν, ναι. Λέει ένας κόσμος. Ναι, συζητάμε όλη την ώρα για τις τράπεζες, λέει. Και τι θέλουν και πώς θέλουν και τι γίνεται με το σπίτι. Εντάξει, το δημόσιο από μόνο του προχωρεί κανονικότερα σε πληστηριασμούς για χρέη προς την εφορία. Από εκεί δεν υπάρχει προστασία. Ναι. Εκεί. Τώρα. Ναι. Αυτό είναι και ένα επιχείρημα της Τρόικας η συζήτηση. Είναι ένα επιχείρημα της Τρόικας. Το θέτει η Τρόικα ως επιχείρημα. Γιατί δεν πάτε λοιπόν εσείς ανάποδα στο επιχείρημα να πείτε θα προστατεύσουμε και εκείνους τους έρμους. Γιατί και εκείνοι προφανώς δεν έχουν χρήματα. Γιατί αλλιώς θα πλήρωναν την εφορία και εκεί δεν είναι κάποιος που έχει στην άκρη λεφτά και δεν πληρώνει την εφορία. Αποκλείεται. Αυτά γιατί είναι... εκεί η εφορία μπαίνει στο λογαριασμό. Αυτά είναι θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και το υπάρχει και ένας τρόπος συγκεκριμένος για να συλλέγονται τα δημόσια έσοδα. Ξέρετε, και το κράτος δυστυχώς, αν δεν έχει κάποια έσοδα, δεν μπορεί να πληρώσει μισθούς, δεν μπορεί να πληρώσει συντάξεις, δεν μπορεί να πληρώσει επιδόματα, τα κουτσουρεμένα έστω τα οποία καταβάλλονται. Ναι, αλλά και ο άλλος με το κουτσουρεμένο εισόδημα δεν μπορεί να τα αποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να λυθεί. Το αντιλαμβάνομαι. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υπάρξει κάποια βάση, ας πούμε, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην πάει παρακάτω. Θεωρούμε εμείς ότι το 2013 ήταν ένα έτος καμπής και ότι από το 2014 σιγά σιγά θα υπάρχει μια καλύτερη προοπτική. Αλλά πάντως για να ξεκαθαρίσουμε σε σχέση με τα προηγούμενα, να σημειώσω το εξής. Είναι κάτι που είπα και στην αντιπολίτευση, δεν έχω πάρει καμιά απάντηση ακόμα. Το είχα πει στη Βουλή. Το σύστημα που έχουμε με τους δύο νόμους 3869 του 10 και 4161 του 13 της δικαστικής προστασίας είναι το ισχυρότερο στην Ευρώπη. 80.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει ήδη χρήση αυτών των ρυθμίσεων. Δεν υπάρχει κανένα άλλο προστατευτικό πλαίσιο που να είναι πιο πλήρες σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτούν το εξής, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Για αυτούς 10.000 πλούσιους που καλύπτονται πίσω από αυτό το σύστημα, γιατί δεν τους βρίσκουν οι τράπεζες και χρειάζεται να αλλάξει όλο το σύστημα των πληστηριασμών? Μα διότι μέχρι σήμερα υπάρχει ένα καθεστώς οριζόντιας προστασίας που είναι κληρονομιά από προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορούν. Και ακριβώς. Γιατί μερικά πράγματα. Μα το αλλάξουμε τώρα. Πρέπει να πατάνε και πάνω στη βάση της λογικής. Δηλαδή, ζούμε σε μια κατάσταση, την ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε την περιγραφή. Αυτή η κατάσταση από πέρσι δεν έχει αλλάξει. Θα λέει κανείς ότι έχει αλλάξει το λογικό δημήτρη προς το χειρότερο. Λοιπόν, άρα και λόγω της ανεργίας και λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και λόγω της υψηλής φορολογίας, μην ξεχνιόμαστε. Και τα τρία φα που ήρθαν μαζί. Όλα μαζί, εν πάση περιπτώσει. Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν πιεστεί πρόσθετα. Απάντηση. Λέω λοιπόν, γιατί αν έτσι έχουν τα πράγματα και σε τι αλλάζει σε σχέση και με τις τράπεζες και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, δεν επεκτείνει κανείς η κυβέρνηση την ισχύουσα ρύθμιση που ίσχυε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι με διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Τώρα που είναι χειρότερα, γιατί δεν επεκτείνεται να αισθάνεται μια ασφάλεια ο άλλος που δεν έχει να πληρώσει τη δόση, να δει τι θα κάνει, να πάει στην τράπεζα, να πληρώνει ένα πεντάρικο αντί να πληρώνει τα 500 που δεν να πληρώσει. Και να δείτε τι θα κάνετε, εκεί κανείς δεν θα φέρει αντίρρηση με αυτές τις 15-20.000 ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται. Πολύ καλά. Το λένε και όλα τα κόμματα. Έχουν καταθέσει όλες τις τροπολογίες, είναι παρόμοιες. Και είναι και λογικό, όλες. Είναι και ορθολογικό να το πω. Απαντώ λοιπόν. Ναι. Διότι. Δεν θα πάρει τίποτα. Φέτος μάλλον, το Μάιο-Ιούνιο, τον περασμένο Μάιο-Ιούνιο, φέραμε το νόμο 4161, ο οποίος είχε δύο σκέλη. Θα βάζει για τα ενήμερα, ήταν. Όχι. Ήταν για τα ενήμερα. Που είναι υποχρεώνει τις τράπεζες και αν δεν το κάνουν σε ανθρώπους που έχει περιοριστεί το εισόδημά τους να υπάρξουν ρυθμίσεις. Και δεύτερον, τον προηγούμενο νόμο, που είναι γνωστός ο νόμο Κατσέλη, τον έκανε ευνοϊκότερο. Δηλαδή υπάρχουν ρυθμίσεις με βάση αυτό το νόμο που από την ώρα που προσφεύγεις σταματάει κάθε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον σου και αν δεν σε δικαιώσει το ειρηνοδικείο, αν δεν σε δικαιώσει το ειρηνοδικείο, και το λέει πρώτη φορά αυτός ο νόμος, λέει ότι από την ώρα που ασκείς έφεση πάλι ξανασταματάει κάθε καταδιωκτικό μέτρο. Άρα, τι λέω, κάναμε ισχυρότερο το πλαίσιο προστασίας και για τους ενήμερους δανειολήπτες και για τους φτωχούς και επομένως τώρα έχοντας αυτό το πλαίσιο προστασίας συζητάμε με την Τρόικα για να δούμε πώς θα εξυγχρονίσουμε το πλαίσιο για τους υπόλοιπους. Ωραία. Όχι, απαντώ στον κύριο Λυρτζή. Επομένως η προσπάθεια που κάνουμε είναι έχοντας αυτά ως δεδομένα να καλύπτονται αυτοί που πρέπει να καλύπτονται στο επίπεδο των μεσαίων νοικοκυριών εξωδικαστικά, ξαναλέω γιατί δικαστικά υπάρχει το σύστημα, και οι υπόλοιποι. Οι 450.000 ευρώ αντικειμενική αξία που σήμερα καλύπτονται να μην καλύπτονται. Εάν πάμε σε πλήρη άρση, κύριε Υπουργέ, τι θα σημαίνει αυτό για την αγορά? Μα δεν θα πάμε.
Δεν θα πάμε, λέτε. Ούτε τρόικα το ζητάει. Ούτε τρόικα το ζητάει. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι υπάρχει από ορισμένες πλευρές και ένα κλίμα πανικού το οποίο δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Βεβαίως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Βεβαίως για να μην κλείνουμε το θέμα, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό μια ισορροπημένη ρύθμιση. Αλλά αυτό το κλίμα πανικού ήρθε ο Αρμαγεδόν. Καμία σχέση δεν έχει με το σύστημα το οποίο υπάρχει και με αυτό το οποίο και η τρόικα ακόμα προτείνει. Να υπάρχει. Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό τώρα να συζητάμε για μια ρύθμιση που αφορά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο όνομα της διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας. Η κουλτούρα αποπληρωμής. Όχι. Το συζητάμε το και ακούω, δηλαδή, η συζήτηση γίνεται. Είναι και λίγο προσβλητικό να σου πω απέναντι στον νοικοκύρη, ο οποίος τόσα χρόνια πλήρωνε κανονικά και μετά βρέθηκε με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Και του λέμε, εσύ δεν έχεις κουλτούρα αποπληρωμής. Δεν έχω λεφτά αποπληρωμής. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρχουν έξυπνοι και κορόιδα. Σήμερα. Πάνω από το 70% των συμπολιτών μας πληρώνουν τα στεγαστικά τους δάνεια παρά τις δυσκολίες. Μια αντίρρηση είναι, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι όλοι οι υπόλοιποι, ανεξαιρέτως και αυτοί των 450.000 ευρώ που ορισμένοι από αυτούς δεν πληρώνουν, έχουν αδυναμία. Υπουργέ, με τις παλιές, και δεύτερον, και δεύτερον και κυριότερο. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, το χρησιμοποιείτε αυτό με τις 450.000. Για να πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια, το 2007, να αγοράσει ένα σπίτι στο Παγκράτη, συγκεκριμένο παράδειγμα σας φέρνω. Κατέβαλε και πήρε δάνειο 350.000 ευρώ. Ναι. Τότε η οικονομική του κατάσταση ήταν α. Τώρα είναι ω. Χαίρομαι πολύ. Θέλω να σας πω το εξής. Με παλιές αντικειμενικές αξίες, αυτό προσπαθώ τα 180.000 που λέτε, σε πολλές περιοχές της Αττικής, είναι 80 τετραγωνικά. Μα για αυτόν τον άνθρωπο, 80 τετραγωνικά, 70 τετραγωνικά. Για αυτόν τον άνθρωπο, του οποίου μειώθηκε δραματικά το εισόδημα, πέραν των ρυθμίσεων που κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες και έχουν κάνει, από όσο ξέρω, καμιά 600.000 ρυθμίσεις, και είναι πραγματικός ο αριθμός, έχουμε περάσει και νόμο, έτσι ώστε εάν κάποιου έχει μειωθεί το εισόδημά του, αυτός που σας έλεγα, ο 41-61 που πέρασε πριν από μερικούς μήνες, να καλύπτεται από αυτό. Ακριβώς επειδή υπάρχει ένα προστατευτικό πλαίσιο από 2-3 διαφορετικές πλευρές, γι' αυτό συζητάμε πώς κάποιοι επιτίδιοι δεν θα καλύπτονται, για να μην βάλουν οι φορολογούμενοι το χέρι στη τσέπη. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Μου θυμίζει αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας το καλοκαίρι, ότι αν δεν πάμε σε αλλαγή τον πληστηριασμό θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Εγώ λέω. Αφήστε τις τράπεζες στην άκρη. Με ενδιαφέρει ο φορολογούμενος και γι' αυτό το λόγο δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει μια τέτοια αντιμετώπιση του πράγματος, έτσι ώστε το τραπεζικό σύστημα να έχει πρόβλημα κάποια στιγμή και να χρειαστεί ο φορολογούμενος να βάλει το χέρι στη ζέπη. Αυτό είναι που πρέπει να αποτρέψουμε και θα το αποτρέψουμε. Εντάξει, με κοινωνική ευαισθησία όμως. Θα το δούμε, κύριε Υπουργέ. Θα δούμε τον κίνδυνο. Θα δούμε. Με συγχωρείτε, κύριε, γιατί αυτό είναι κρίσιμο, κύριε Λιντζή. Ένα πράγμα να ξέρω. Εάν δεν αλλάξει αυτό, η πιθανότητα να υπάρξει κούρεμα των καταθέσεων είναι υπαρκτή. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Τι είναι, μα το βάλει όχι, ο φορολογούμενος στο χέρι του. Προς Θεού, προς Θεού, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ίσα-ίσα που είπα ότι θα κάνουμε οτιδήποτε γίνεται να το αποτρέψουμε και δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο τέτοια περίπτωση που λέτε, νομοθετήσετε για κούρεμα καταθέσεων. Ένα πράγμα, πράγμα να ξέρει ο κόσμος. Ότι το σύστημα προστασίας που έχουμε είναι το ισχυρότερο στην Ευρώπη και όποια ρύθμιση έρχει με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία με την Τρόικα κτλ. Θα οδηγεί στο να έχουμε ένα σύστημα το οποίο. Πάμε παιδιά στου διοκτήτε Ελλάδα. Ναι, αλλά είναι το ισχυρότερο, κύριε Λίντζη. Ένα λεπτό να πάμε στον κύριο Παραδείγματο. Γιατί βγαίνουν διάφοροι και λένε το Ισλανδικό μοντέλο, το Πορτογαλικό μοντέλο, το τούτο, το εκείνο, το άλλο. Εγώ δεν πρόκειται εδώ πέρα για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη ιδιοκτησία. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα πρέπει να έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Να είναι σαφές, βεβαίως. Όσο αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασία. Και το σύστημα αυτό, ο σκοπός της κυβέρνησης είναι να παραμείνει ισχυρό και να παραμείνει το ισχυρότερο στην Ευρώπη. Πάμε στον κύριο Παραδιά. Σαφές και το λέω κατηγορηματικά. Κύριε Παραδιά, καλημέρα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Λιντζής άλλη φορά να μην ξαναπεί κακά λόγια. Κούρεμα καταθέσεων στη χώρα μας έχει ήδη γίνει. Έχει τελειώσει, είναι το κούρεμα καταθέσεων με πρόσχημα την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Ας το κούρεμα δεν πρόκειται να γίνει. Πραγματικό, αυτό είναι με την ψήλη. Δείχνω πάντως αυτό το κηδιόχαρτο που έχετε βγάλει, εμπνευσμένο από που να το πούμε. Το βρήκατε, Τώρα τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, την κηδεία της ιδιοκτησίας. Έτσι, κύριε Παραδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα θλιβερή, αλλά δεν είναι το θέμα της σημερινής μας κουβέντας. Δεν έχει σημασία, παρεμπιπτόντως. Το θέμα της κουβέντας μας τώρα με τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι το θέμα που έχει σχέση με το ότι αφενός γίνεται πολλή κουβέντα για το τίποτα σε σχέση με τους πληστηριασμούς σε αυτούς που οφείλουν στις τράπεζες, για το οποίο ελάχιστος κόσμος στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται. Το μεγάλο πρόβλημα,
Το μεγάλο, το πραγματικό πρόβλημα είναι οι πληστηριασμοί με τις οποίες απειλούνται οι οφειλέτες στο δημόσιο. Έτσι. Όπου δεν απειλούνται μόνο με πληστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων και όλες τις άλλες δεσμεύσεις, αλλά απειλούνται και με ποινές φυλάκισης, τριετής ποινές φυλάκισης, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους οι οποίοι υπερβαίνουν τις 50 ή τις 150.000 ευρώ. Και δυστυχώς, στο τέλος αυτής της χρονιάς, πάμε με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει απλήρωτους φόρους ακίνητης περιουσίας που του έχουν έρθει απανωτά του 10, του 11, του 12 και του 13, και πάμε πλησίστη για τον καινούριο φόρο, ο οποίος θα δημιουργήσει καινούργιες υποχρεώσεις. Εκεί, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μπερτόλδια λογική, να προστατεύεται αυτός που χρωστάει στην τράπεζα ως προς την ποιότητα του κατοικία, αλλά να μην προστατεύεται αυτός ο οποίος χρωστάει στο δημόσιο. Δεν είναι της αρμοδιότητας του κ. Χατζηδάκη και δεν νομίζω ότι ο κ. Χατζηδάκης μπορεί να δώσει κάποια απάντηση, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να το θέσουμε. Στον κύριο Χατζηδάκη, εγώ θέλω να θέσω το θέμα της απελευθέρωσης των εμπορικών μισθώσεων. Εκεί υπάρχει παραδοσιακά ένα καθεστώς προστασίας, το οποίο δικαιολογείται, έρχεται από παλιά. Ξεκίνησε από το γαλλικό και το βελγικό δίκαιο, όπου εκεί ο προστατευόμενος ήταν ο παλιός ο έμπορος εναντί των νέων εμπόρων. Αλλά σήμερα, στη σημερινή κατάσταση, με τα τόσα μαγαζιά τα ξενίκιαστα, με τα τόσα γραφεία τα ξενίκιαστα, ο ισχυρός στην αγορά είναι ο υποψήφιος νέος ενοικιαστής. Δεν μπορεί λοιπόν την ίδια ώρα το καθεστώς το δικό μας να επιδαψιλεύει προστασία στον ισχυρό της αγοράς. Ο αδύναμος που πρέπει να προστατευτεί σήμερα είναι ο ιδιοκτήτης του ξενίκιαστου ακινήτου επί χρόνια, ο ιδιοκτήτης ο οποίος καλείται εκτός των άλλων να σηκώσει στην καμπούρα του και όλους αυτούς τους φόρους. Μάλιστα. Να δώσει την απάντηση ο Υπουργός σε έναν λεπτό, κύριε Παραδιά. Είναι δύο λοιπόν τα θέματα. Τι θα γίνει με τις νέες και τι θα γίνει με τις παλιές. Μάλιστα. Έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα τόσο με τους εμπόρους όσο και με τους ιδιοκτήτες αλλά και με την Τρόικα. Εκεί που καταλήγουμε, απομένει ακόμα βεβαίως να προσθεθούν κάποιες ψηφίδες στο ψηφιδωτό, είναι περίπου το εξής. Με την Τρόικα το συζητάτε γιατί θέλω να νοικιάσω κανένα μαγαζί, τίποτα. Όχι, με την Τρόικα, το συζητάμε διότι το θέτει στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών και της κατάργησης υπερπροστατευτικών ρυθμίσεων. Λοιπόν. Η Τρόικα θέλει πλήρη απελευθέρωση των εμπορικών μισθών. Η Τρόικα ζήτησε πλήρη απελευθέρωση και των υφισταμένων και των καινούριων. Λοιπόν, αυτό το οποίο. Άρα συμφωνείτε, κύριε Παραδία, με την Τρόικα σε αυτό, εσείς. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν έχετε γίνει τροϊκανός σε αυτό, γιατί όχι, έχει, πώς δεν έχει. Σημασία έχει τι έχει ανάγκη η κοινωνία. Αυτό λοιπόν, εμείς καταλήγουμε στο εξής. Όσον αφορά τις σημερινές μισθώσεις, να παραμείνει αυτούς που είναι ήδη μέσα, δηλαδή οι έμποροι που είναι ήδη μέσα, να παραμείνει το καθεστώς προστασίας, αλλάζοντας όμως κάποιες ρυθμίσεις που είναι εις βάρος των ιδιοκτητών. Δηλαδή σήμερα, αν ένας ιδιοκτήτης αποφασίσει να καταγγείλει αυτή τη σύμβαση, πληρώνει 24 νίκια. Αν ένας ενοικιαστής έμπορος αποφασίσει να την καταγγείλει, πληρώνει ένα νίκη. Το λέω σαν παράδειγμα. Τέτοιες διατάξεις πρέπει να φύγουν, διότι πράγματι οι ιδιοκτήτες έχουν επιβαρυνθεί υπερβολικά και είναι εξίσου Έλληνες με τους εμπόρους. Πώς να το κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή. Λοιπόν. Θα αλλάξει πώς αυτό. Από τι σκέφτεστε. Σκεπτόμαστε να υπάρχει ό,τι υποχρέωση υπάρχει για τον ένα, να υπάρχει και για τον άλλο. Και από την άλλη πλευρά. Για τις νέες. Σκεπτόμαστε να πάμε σε μία μίνιμουμ τριετία. Έτσι, υποχρέωση και για τη μια πλευρά και για την άλλη. Πενταετία ήθελα να αυτή, αυτή είναι η εμπορική πρακτική που ακολουθείτε και γι' αυτό λέμε να πάμε σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, όμως, αν μου επιτρέπετε, μια επένδυση για να ένας έμπορος που θέλει να κάνει μια επένδυση και να κάνει μια μακροχρόνια επένδυση μπορεί να την κάνει, να συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη. Υπάρχουν πολλά ξενίκια στα μαγαζιά σήμερα. Πάρα πολλά ξενίκια στα μαγαζιά. Μπορεί να βρει λοιπόν κάποιο και να τον νοικιάσει για περισσότερα χρόνια. Είναι η ελευθερία των συναλλαγών. Θεωρούμε λοιπόν, με την Τρόικα απομένει να το ξανασυζητήσουμε. Θεωρώ ότι δεν απέχουμε πολύ. Θα δούμε, δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό της. Αλλά πάντως η πρόταση του Υπουργείου σε αυτή τη φάση είναι αυτή την οποία σας περιέγραψα. Σας καλύπτει αυτό εσάς, κύριε Παραδιά? Θα σας πω. Εμάς αυτό που θα μας καλύψει είναι το εξής. Είναι ότι εμείς αφενός στις παλιές μισθώσεις δεν μπορούμε να δεχθούμε να παραμείνουν ρυθμίσεις το συν 4, δηλαδή με τα 24 μισθώματα αποζημίωση που ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης πολύ σωστά. Και το δεύτερο είναι το εξής. Το Υπουργείο ας καταλήξει σε όποια νέα ρύθμιση θέλει, ως ό,τι αφορά αν θέλει να βάλει ή να μην βάλει ελάχιστο χρόνο μίσθωσης. Εμείς αυτό το οποίο δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση είναι από εδώ και πέρα να υπάρξει νομοθεσία που στις νέες μισθώσεις να προβλέπει ετεροβαρείς ρυθμίσεις. Δηλαδή, δεν θα προβλέπει, λέει. Θα είναι να είναι μονάζιγα δικά τους. Ό,τι είναι για τον έναν, θα είναι για τον άλλον. Αυτό. Δεν μπορεί η ιδιοκτησία να συνεχίζει να αποτελεί τον καρπαζοεισπράκτορα της κοινωνίας και να διαιωνίσουμε ένα προνόμιο
υπέρ μιας τάξης επαγγελματικής σε βάρος ενός Δέχομαι ότι έχουν υπάρξει πολλές επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, γι' αυτό κινούμαστε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι σαφές αυτό, σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Παραδιά. Από την άλλη πλευρά, λέμε για τις υφιστάμενες μισθώσεις να μην πετάξουμε μέσα τους ανθρώπους, διότι είναι μέσα και δεν θέλουμε να υπάρξει. Κύριε Παραδιά, σας καλημερίζουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Να κλείσουμε λίγο τη συζήτηση με τον Υπουργό. Ένα αρχαιακό ερώτημα που θέτουμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα, κυρίως τα κυβερνητικά ή αυτά που είναι στην κυβέρνηση ή το ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι είναι κοντά για να κυβερνήσει. Και αν δεν συμφωνήσετε και σας πούν όχι, δεν θα πάρετε τη δόση. Τι θα κάνετε. Είναι στα προαπαιτούμενα. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό που ρωτάει πολλοί κόσμος. Διαπραγματεύεστε, διαπραγματεύεστε. Εντάξει, μα τώρα είναι η δόση του 1 εκατομμυρίου. Στη συνέχεια, στη συνέχεια υπάρχουν άλλα θέματα. Και άλλα μετά, ναι. Και λοιπόν, άλλες δόσεις. Όχι, το συγκεκριμένο λέμε τώρα. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει και με μια γενικότερη τοποθέτηση που έχει να κάνει μετά. Μετά το Γενάρη. Λέει λοιπόν ο κόσμος, ωραία παιδιά, διαπραγματεύεστε. Αλλά εσείς έχετε βάλει όρια και λέτε κάθε φορά πρέπει να πάρουμε τα λεφτά. Άμα δεν συμφωνήσετε, τι θα κάνετε. Λοιπόν, να μην πηγαίνουμε με το αν, ούτε να κάνουμε διαπραγμάτευση μέσω τηλεοράσεως. Βλέπετε ότι πάει ο Σαμαράς. Με το αν πηγαίνετε και εσείς, συγγνώμη. Αν συμφωνήσουμε, λέτε. Ναι, έτσι είπατε. Πάει ο Σαμαράς στις Βρυξέλλες, πάει στο Βερολίνο, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το πιο εύκολο είναι να βγω να κάνω τώρα ένα διάγγελμα από εδώ πέρα και να πω. Τρισκατάρατη τροϊκανή και τα λοιπά, θα δείτε τι θα πάθετε και ούτω καθεξής. Δεν πρόκειται να μετέλθω τέτοιου είδους μεθόδων. Εσείς δοκιμάζετε τα φρούτα όπως δοκιμάζουν οι άλλοι με τους Τροϊκανούς, κύριε Βουλία. Ούτε και δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας από κανέναν. Αυτό θέλω εννοείται να την αριστερά, αυτά άλλα κόμματα. Να μην ονομάσω κανένα. Τώρα είμαι μόνος μου εδώ πέρα, μην αρχίσω να κατηγορώ. Πώς σας φάνηκε η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, η εκλογή του μάλλον για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι θετικό για την Ελλάδα ή όχι. Κοιτάξτε, η αριστερά, όπως ξέρετε, στην Ευρώπη συνολικά έχει ένα περιορισμένο, για να μην πω πολλές φορές, περιθωριακό ρόλο. Τοποθετήθηκε, απόφαση του κόμματος της αριστεράς ήταν να τοποθετηθεί. Εσείς πάλι θα ψηφίσετε πέρα. Μας πιέζουν να είμαστε στα δύσκολα, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, δηλαδή το σημερινό ακολουθούμε δυνάμε. Μια πολιτική ρεαλιστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Εσείς θα ψηφίσατε τον Όλη Ρένι ή τον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και συνέχεια το πάτε εκεί πέρα, διεκδικεί... Ναι. Το πανευρωπαϊκό ρεκόρ της ανευθυνότητας και του λαϊκισμού. Θα κάνει τα πάντα. Γιατί είναι δεν υπάρχει όμως, κάτι ευχάριστο που να μην το κάνει. Θα επαναφέρει τους μισθούς το 2009, θα τους επαναφέρει. Θα κουρέψει τα δάνεια, θα τα κουρέψει. Ναι. Θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των καθαριστριών, θα τα ικανοποιήσει. Θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των εμπόρων, ναι. Τα αιτήματα της βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας ιδιαίτερα. Δεν αφήνει τίποτα να μην το ικανοποιήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά θα σα πει και εσείς με διαπραγματεύεστε. Και καταλήγετε κάθε φορά να κάνετε αυτό που θέλει η Τρόικα. Τελεία λοιπόν, και παύλα, κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι κάθε άλλο παρά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν συζητήσαμε καθόλου για τα καταστήματα που έμειναν ανοιχτά χτες. Καλά, μην ανοιχτά και την επόμενη Κυριακή. Τα αποτελέσματα το βλέπει κανείς διαγενού οφθαλμού. Επειδή ήμουν στο Υπουργείο, ήταν στην Ερμού, είχε γεμίσει το Σύνταγμα, είχε γεμίσει η Ερμού. Υπήρχε κόσμος που όχι μόνο που ψώνιζε, που περπατούσε, αλλά και κόσμος που ψώνιζε. Τελειώσαμε, κύριε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Προσπαθούμε να ζωντανέψουμε την αγορά. Υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες προσπαθούν να μας κρατήσουν προς τα πίσω, αλλά σε αυτό δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε. Πρέπει να κάνουμε πέντε πράγματα για να ξεκολλήσει η Ελλάδα από το τέλος. Καλή σας μέρα, πάμε στο